κοινωνική ευαλωτότητα όμως σε συνθήκες πανδημίας αποκτά μεγαλύτερη διάσταση, καθώς οι ανθρώπινες κοινωνίες πλήττονται πολλαπλώς και σε μεγάλη κλίμακα. Άνοιξε τις πύλες του το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ένα Ινστιτούτο το οποίο στα 7 του χρόνια απέδειξε ότι η Κρήτη έχει τεράστιο πλούτο και τεράστιο βάθος. Άνοιξε τα φτερά του και σήμερα πλέον αρχίζει να κάνει τη διεθνή του καριέρα. Περισσότεροι από 400 διακεκριμένοι εισηγητές από όλο τον κόσμο βάζουν στο μικροσκόπιο της επιστημονικής έρευνας το φαινόμενο της ευαλωτότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού. Μας δημιουργήθηκε η ιδέα αυτή από τον απόϊχο των περσινών εισηγήσεων και συζητήσεων στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και βέβαια ένα θέμα διαχρονικό αφού έχει να κάνει με την κοινωνία ολόκληρη, με την ανθεκτικότητα του ατόμου, των κοινωνιών, των ομάδων σε μια παρατεταμένη κρίση την οποία βιώνουμε. Θέματα τα οποία ξεκινάνε από την ευαλωτότητα του καθενός μας σαν στο θέμα της υγείας, αλλά περνάνε και στην κοινωνία, στους οικονομικούς παράγοντες, οπότε η πρωτοβουλία της κυρίας Μαράκη και του κυρίου Μπελαδάκη μέσω του ΙΑΚΕ να διοργανώσουν αυτή τη διεθνή ημερίδα ήταν κάτι καταπληκτικό και νομίζω και κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή η μεγάλη συμμετοχή και η παρουσία σημαντικών ανθρώπων και από το εξωτερικό. Είμαι πολύ, πολύ περήφανος του βρίσκομαι ανάμεσά σας ως αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό και εύχομαι στο ΙΑΚΕ καλή επιτυχία. Στο περιθώριο της πρώτης ημέρας των εργασιών του συνεδρίου, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών τίμησε για την προσφορά του το Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Σήμερα ήμουν εδώ ως κεντρικός ομιλητής για να μιλήσω για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την ελληνική πολιτεία, ταυτόχρονα δίνοντας και το στίγμα των δράσεων τις οποίες κάνουμε τόσο στον απόδημο ελληνισμό όσο και στη δημόσια διπλωματία. Και θέλω να πω τούτο, ότι η εικόνα για την Ελλάδα διεθνώς αλλάζει κάθε μέρα. Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουλίου και πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και τη στήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου. Η παρακολούθηση των εργασιών του είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτού του είδους τα συνέδρια έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινότητα. Η σημασία αυτού του συνεδρίου είναι τεράστια, γιατί δίνεται την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και παράγοντες τοπικής κεντρικής αυτοδιοίκησης. Οπότε δίνεται την ευκαιρία να γίνεται ανταλλαγή απόψεων για θέματα πολύ σημαντικά στην κοινωνία μας. Και το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά και μάλιστα θα πρέπει να διεθνοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Εμείς, σαν Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, θα συνεργαστούμε μαζί τους για τη νέα πορεία την οποία ξεκινάει.